Το κέντρο ημέρας με στόχο την υποστήριξη ατόμων από άνοια πραγματοποίησε εκδήλωση ενημέρωσης το πρωί της Τετάρτης στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το κέντρο ημέρας, το οποίο λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, έχει προγραμματίσει μία σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης Γυναικών του Πολυκοινωνικού Κέντρου του Δήμου. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η εισαγωγή στην άνοια, σακχαρώδης διαβήτης και άνοια. Είναι μία δράση που κάνει το κέντρο ημέρας για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια. Είναι μία από τις δράσεις μας για να προσπαθήσουμε να έχουμε μία εξωστρέφεια προς την κοινότητα και ο σκοπός είναι φυσικά για να ενημερώνονται όλο και περισσότερο οι άνθρωποι σχετικά με την πρόληψη των παραγόντων που έχουν να κάνουν με το πρόβλημα της άνοιας, που είναι πολύ διαδεδομένο και σοβαρό, και με αυτόν τον τρόπο και να προφυλάσσουν τους αγκιακούς τους παράγοντες, αλλά και να έχουμε και μία σύνδεση με το κέντρο μας, έτσι ώστε να είναι ανοιχτό και να μπορούν να απευθύνονται σε εμάς όποτε χρειάζεται. Η άνοια είναι μία σοβαρή απώλεια της γενικής νοητικής ικανότητας, απώλεια μνήμης, σε ένα άτομο που προηγουμένως δεν είχε εξασθενημένο πέρα από ό,τι θα ακολουθήσει η φυσιολογική γύρανση. Παρά το γεγονός ότι η άνοια είναι πολύ πιο συχνή στους ηλικιωμένους, περίπου το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών επλέκεται. Μπορεί να παρουσιαστεί και πριν από την ηλικία των 65 ετών, οπότε και ονομάζεται άνοια πρώιμης έναρξης. Σε όλο τον κόσμο, 47 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια και έως το 2050 ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί στα 131 εκατομμύρια. Η άνοια είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς της ζωής του ατόμου. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μνήμη, όπως είναι το πιο διαδεδομένο φυσικά και το πολύ σοβαρό, αλλά επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν από αυτούς τους αγκιακούς παράγοντες, όπως είπα και πριν, γιατί το να μην φροντίζουμε σωστά τον εγκέφαλό μας, την καρδιά μας, έχει σαν επέκταση, σαν συνέπεια του να φορτώνουμε τον εγκέφαλό μας με διάφορα σκουπίδια εντός εισαγωγικών και αυξάνουμε τον κίνδυνο για την αγκιακή άνοια, όπως λέμε. Οπότε το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα είναι ότι φροντίζοντας την καρδιά μας, τη φυσική μας κατάσταση, φροντίζουμε κατ' επέκταση τον εγκέφαλό μας και μειώνουμε τις πιθανότητες ώστε να αποκτήσουμε την αγκιακή άνοια. Παράλληλα, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα, υπεργλυκαιμία και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκρησης ινσουλίνης, είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη. Σχετικά με τον παράγοντα του σαχαρώδη διαβήτη, το μήνυμα αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι τα υψηλά επίπεδα υπογλυκαιμίας αποτελούν ένα πολύ σοβαρό παράγοντα κινδύνου, ένα πολύ σοβαρό παράγοντα κινδύνου, έτσι ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για άνοια. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οποιοδήποτε διαβητικός ή καρδιοπαθής ή γενικά με αυξημένους αγκιακούς παράγοντες θα εμφανίσει οπωσδήποτε αγκιακή άνοια, αλλά είναι ένας από τους παράγοντες στους οποίους πρέπει να προσέχουμε, έτσι ώστε να προσπαθούμε να προφυλάξουμε την υγεία μας γενικότερα. Πώς μπορεί να επηρεάσει η άνοια του σακχαρώδη διαβήτη? Η πιο συχνή άνοια στους διαβητικούς, στις περισσότερες μελέτες, είναι η αγκιακή άνοια που λέμε και αποδίδεται στα μικρά εγκεφαλικά που συμβαίνουν αθόρυβα στη λευκή ουσία του εγκεφάλου ασυμπτωματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τμήμα του εγκεφάλου που φαίνεται ότι σχετίζεται με τη μνήμη και ονομάζεται υπόκαμπος, που βρίσκεται μέσα σε ένα σημείο του εγκεφάλου, επηρεάζει ιδιαίτερα τόσο από τις μεταβολές της πίεσης υπερτασικούς ασθενείς, όσο και από τις μεταβολές του σαχάρου υπεργλυκαιμία ή υπογλυκαιμία στον σαχαρώδη διαβήτη.